Κυρίες και κύριοι, θα πάμε ξανά στο Μανώλη Κωστίδη, γιατί έχουμε μια έντονη, οργισμένη, όπως με ενημερών Μανώλη, απάντηση από την πλευρά της Άγκυρας στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Ακριβώς, πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια ανακοίνωση. Δεν αποδεχόμαστε, απορρίπτουμε τις προκατηλημένες και μη ρεαλιστικές θέσεις που εκφράστηκαν από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Άγκυρα λέει να μην γίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργαλείο στην ατζέντα στενόμυαλων κύκλων. Επίσης λέει ότι είναι ανυπόστατες οι προσπάθειες, στενόμυαλες προσπάθειες δύο μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κυπριακό. Καταλαβαίνουμε ότι εννοεί την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και στην Ελλάδα. Και επίσης λέει ότι αυτή η προκατηλημένη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βλάπτει τη φήμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι, ήταν βαρύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.